Και στο βήμα καλούμε τον Παντελή τον Τάτση, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕ. Καλημέρα συνάδελφοι, να είμαστε καλά και ας ανταμώνουμε για κάτι καλύτερο. Βεβαίως όσα ακούσατε μέχρι τώρα, νομίζω ότι σας εφοδιάσανε όλους το τι γίνεται γύρω μας. Γιατί και η εισήγηση και ο πρόεδρος, ο Δήμος Κουμπούρης, έβαλαν όλο εκείνο το πλαίσιο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τι γίνεται γύρω μας. Δεν είναι τυχαίες οι κουβέντες που βγήκαν από εδώ. Και να πω ότι βρίσκομαι και σε ένα σώμα που του δίνω συγχαρητήρια, ούτε άχνα δεν έβγαλε μέχρι στιγμής, που αλλού πηγαίνουμε σε κάποιες εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με... που όλα λέγονται εκείνη την ώρα που κουβεντιάζει, που λέει κάτι ο ομιλητής. Εδώ να δώσω συγχαρητήρια. Να πω όμως, συνάδελφοι, ότι η πορεία αυτή που έχουμε διαλεγμένη δεν ήρθε από χθες. Έρχεται μια πορεία από χρόνια. Και τη βάζουμε ενισχυμένη. Η προηγούμενη χρονιά είχε 163 συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα. Αυτό τους τάραξε πάρα πολύ. Γιατί είχαμε πόλεις που δεν παρουσιάστηκε ποτέ το συνταξιουχικό κίνημα να βγάλει πορεία στους δρόμους. Σε πάρα πολλές πόλεις μας είδανε σε πλατείες και δρόμους που μέχρι τώρα και οι βουλευτάδες ταράχτηκαν, αυτοί που είχαν άσυλο στις περιοχές τους. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αποδείξαμε ότι μπορούμε να κινητοποιήσουμε κόσμο που όταν έχει δίκιο, και σε πολλές περιοχές έχουμε μεγάλη ανταπόκριση. Βέβαια είμαστε η γενιά εκείνη η οποία αυτόν τον πλούτο που βλέπουμε γύρω μας έγινε από τη σημερινή γενιά των συνταξιούχων. Τη δεκαετία του 50 που βγήκαμε στην παραγωγή, ξέρουμε πολύ καλά τι εκμετάλλευση φάγαμε ώσπου να σταθούμε. Βεβαίως και είχαμε και ένα πρόβλημα ότι οι επαγγελματίες ήταν η ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας, μας λέγανε, και ο χρόνος είναι χρήμα. Αλλά τώρα που ήρθε η ώρα που δεν έχουμε ούτε χρόνο να ζήσουμε ούτε χρήμα, λοιπόν αυτή τη διαδικασία λοιπόν τις πετάμε στα μούτρα τους. Και δυστυχώς έχουμε μια γενική συνομοσπονδία επαγγελματιών βιοτεχνών, η παλιά, η ΓΕΣΕΒΕ η λεγόμενη, που θα ήταν πολύ πιο καλύτερα τα πράγματα αν και αυτοί συνεργούσαν στον αγώνα των συνταξιούχων. Γιατί να σας πω ποια γίνεται τώρα με τον κοινωνικό αυτοματισμό. Θα βγουν κάποιοι συνταξιούχοι και βγαίνουν στην πορεία με πολύ χαμηλότερες συντάξεις από ό,τι παίρνουν οι παλιότεροι. Βέβαια, σκοτσερημένες παλιότερα, έτσι. Να σας πω ένα παράδειγμα που λέει, έδινε το, με 35 χρόνια συνταξιούχος του παλιού ΟΑΕ, με 35 χρόνια έβγαζε 1610 νυχτά. Σήμερα αυτός που πάει με 40 χρόνια βγάζει 835. Λοιπόν, αυτή η διαδικασία δεν ήρθε τυχαία. Έτσι, τη σπρώξανε εκεί για τον κοινωνικό αυτοματισμό και έναν κόσμο που δεν τον βοήθησε η ΓΕΣΕΒΕ, συνάδελφοι. Δεν τον βοήθησε να βγάλει, να έβλεπε που το πηγαίναν και τα ξέρουν πολύ καλά τα θέματα που το πηγαίνουν, αλλά βγαίναν στη ΓΕΣΕΒΕ και λέγαν καλό τους συνταξιούχους που παίρνουν πάνω από 600 ευρώ να τα αφήσουν τα υπόλοιπα για τα παιδιά μας. Λοιπόν, άμα έχεις για τέτοιο κόσμο γύρω και κανένας δεν αντέδρασε σε αυτές τις τοποθετήσεις που ακούγαμε και τι θέλεις, 14η, 13η και 14η σύνταξη και μας λες πρόεδρε, πάνε αυτά, ξέχασέ τα. Και τι θέλεις και τα 220 ευρώ που παίρνετε παράνομα οι παλιοί συνταξιούχοι, τέτοια κουβέντα κάνανε στη ΓΕΣΕΒΕ, συνάδελφοι. Λοιπόν, τι να τους πούμε για την υποστήριξη που μας κάνουν. Και για τα 220 ευρώ. Αυτή τη στιγμή τα γλιτώσαμε, συνάδελφοι. Οι πρώτοι που θα βογκάγανε από περικοπή θα ήταν οι παλιοί τεβετζίδες. Έτσι, τα είχαν προγράψει από το 2014 μαζί με την Κοτίδου και το Βρούτσι ότι τα λεφτά αυτά πρέπει να φύγουν από τους παλιούς συνταξιούχους του ΤΕΒΕ. Με την κουβέντα αυτή τώρα, ότι τα διατηρούμε ακόμα, τα διατηρούμε σε αυτούς τους αγώνες που δίνει η ΣΕΑ. Η ΣΕΑ λοιπόν, ένα ψηφισμένο μέτρο από όλους, ότι θα εφαρμόζονταν για τη προσωπική διαφορά από το 19, δεν εφαρμόστηκε. Και γιατί οι προηγούμενοι λέγανε, δεν φταίμε εμείς, οι προηγούμενοι που τα ψηφίσανε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή με την πίεσή μας κατορθώσαμε να αρχίσει
περιορισμός απάνω στο τομέα αυτών που, της προσωπικής διαφοράς. Και δεν εφευρέθηκε τυχαία από τον Κατρούγκαλο η προσωπική διαφορά, εφευρέθηκε για να είναι ανά πάσα στιγμή να έχει την τύχη του ΕΚΑΣ. Με αυτή την... Και βρίσκουμε κάποιον σήμερα ο κόσμος που λέει ότι δεν μας υπερασπίζεστε εμάς που χάσαμε το ΕΚΑΣ. Εμείς λέμε καθαρά, όχι σύνταξη κάτω από 600 ευρώ. Γιατί αυτοί που παίρνανε το ΕΚΑΣ, ξέρω εγώ, 630, 600, εκεί φτάνανε, ας πούμε, με την κατώτερη σύνταξη. Καμία σύνταξη κάτω από 600 ευρώ για να καλύπτει τις βασικές ανάγκες του συνταξιούχου. Άρα έχουμε όμως τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία είναι δυσβάστακτα, ας πούμε, για τον κόσμο του. Βέβαια, είχαμε και μια συνάντηση την περασμένη εβδομάδα με τον, σαν Ομοσπονδία, με τον κύριο Πετρόπουλο. Του θέσαμε αυτό το πλαίσιο, το οποίο το ακούσατε και από την εισήγησή σας, αλλά σταθήκαμε περισσότερο σε έναν κόσμο ο οποίος πλήρωσε κάποια χρόνια, χρωστάει πάνω από 20.000, δεν πλήρωσε τα χρήματα αυτά μέσα σε 2 μήνες και είναι εκτός. Και ο κόσμος αυτός είναι πάνω από 3.000, συν αυτούς που δεν καταθέσανε γιατί χρωστάνε πάνω από 20.000 και θέλουν να τα δώσουν αργότερα, ειδικά οι νεότεροι που έχουν αυτό το πρόβλημα. Και βλέπουμε ότι σε αυτή την κατεύθυνση και με τις 120 δόσεις δεν τους δίνουν λύση. Είναι δώρον άδωρον εάν αυτός δεν πάρει μια σύνταξη στο χέρι του για να πληρώσει όποια δόση. Όποια δόση είναι αυτή, η 50 ή 60 ή πραγματικά θα είναι δύσκολο να ανταποκριθούν. Εμείς λέμε ότι να δώσουν αναλογικές συντάξεις σύμφωνα με αυτά που πλήρωσε ο καθένας. Αν είχε κάποιος 30 χρόνια και πλήρωσε τα 25, να πάρει για τα 25. Τα ξέρουν πολύ καλά αυτοί. Και αυτή την υπόσχεση και ο Σαμαράς και ο Τσίπρας μας την είχαν δώσει. Ότι θα γίνει έτσι. Αυτό που λέει η Ομοσπονδία με αυτό το πνεύμα. Λοιπόν, δεν τους αφήνουμε σε χλωρόκλαροι. Παρουσιάζομαστε την κρίσιμη στιγμή σε πολλά πράγματα. Και εκείνο που λέμε και το λέμε με κάθε τόνο είναι η υπεράσπιση της σύνταξης θα γίνει στο δρόμο του αγώνα, η υπεράσπιση της υγείας στο δρόμο του αγώνα και να φύγει η φορομπηξία στο δρόμο του αγώνα. Άλλο δεν καταλαβαίνουν τίποτε άλλο. Εκείνο που ξέρουμε πολύ καλά είναι ότι τους ταράζει η σκέψη του συνταξιούχου ότι είναι αδικημένος και είναι πραγματικά αδικημένος με όλα αυτά τα οποία ακούμε γύρω μας. Δισεκατομμύρια εδώ, δισεκατομμύρια στον Άτο, δισεκατομμύρια αυτά και με αυτό το πνεύμα οι συνταξιούχοι χρεώθηκαν, αν θέλεις, ότι έγινε και το παζάρι τελευταία για τα Σκόπια. Ότι και η συμφωνία με τα Σκόπια είχε μέσα την ωφέλεια στους συνταξιούχους. Ντροπή, ας πούμε, με κάθε κουβέντα που... Εμείς, όπως είπε και ο πρόεδρος του... Ο Κουμπούρης γύρω θα συνεχίσουμε με κάθε μέσον τον αγώνα. Καλούμε τον κόσμο. Η Αθήνα έδωσε εξετάσεις και χθες ότι κατορθώθηκε το ραντεβού να κλείσει με την παρουσία των συνταξιούχων κλείστηκε, γιατί αλλιώς θα μας παρέπεμπαν πάλι από τον Άννα στον Καγιάφα μαζί με τον ξάδερφο τον Γιώργο κλπ, ο οποίος μας είπε στις 15 Δεκέμβρη ότι μέχρι τέλος Γενάρη θα κλειστεί το ραντεβού. Πέρασε και ο Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτης και λοιπά και πάει συνέχεια. Λοιπόν, η πίεση των συνταξιούχων και του αγωνιστικού κομματιού των συνταξιούχων είναι εκείνη που ακούνε. Και πάρτε το υπόψη, πέστε το και στη γειτονιά, αυτά που λέμε που ακούτε εδώ δεν είναι να μείνουν σε 4 στίχους εδώ, είναι να φτάσουν στον κόσμο αυτόν που δεν πίστεψε στον αγώνα. Γιατί υπάρχουν δυστυχώς κάποια καπή, κάποιες καναπέδες ακόμα που καλύπτονται, κάποια καφενεία. Λοιπόν, αυτά να τα πλευρίσουμε στην κατεύθυνση ότι αν συμμετείχαν περισσότεροι θα είχαμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα για όλους. Και ό,τι θα γίνει, γιατί αυτά με τα δικαστήρια και λοιπά, είδαμε και εμείς δεν λέμε κακό στα δικαστήρια, λένε τέτοια. Αυτά τα λέμε εμείς από την αρχή. Από την αρχή που άρχισαν οι περικοπές αυτά λέγαμε και βγήκαν και δικαστές να πούνε καλό είναι αυτό. Αλλά όχι όμοιροι ας πούμε το κάθε μέρα, γιατί αυτοί μας θέλουν να έχουμε μια αίτηση κάθε μέρα και να γυρίζουμε από γραφείο σε γραφείο που θα μας στέλνει ο Παπαδάκης, ο Ρουμανιάς, ο Μητρόπουλος. Αυτή τη δουλειά την κόψαμε σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε περάσει στον κόσμο αυτόν που
συνήθως ο κόσμος ο ανοργάνωτος ήταν αυτός που έτρεχε να μάθει περισσότερο. Και νομίζω ότι το καθοδηγήσαμε σωστά και στα σωματεία γράφτηκαν σε πάρα πολλές περιοχές κόσμος που δεν ήταν ανοργάνωτος και με αυτόν τον κόσμο θα πάμε παραπέρα. Η αισιοδοξία μας είναι ότι τους έχουμε στριμωγμένους. Το τι θα βγάλουν τώρα, τους έχουμε στριμωγμένους και τις εκλογικές διαδικασίες που είναι μπροστά. Εκεί οι λαγοί που βγήκαν, ας πούμε, τους χάλασαν κάπου την πιάτσα. Βέβαια εκεί παρουσιάζεται ο καλός, ο κακός και ο άσχημος, ας πούμε, σε αυτή τη φάση. Με αυτό το πνεύμα θα το ξεκαθαρίσουμε μεθαύριο το Σάββατο και από εκεί και πέρα θα σας πούμε και περισσότερα. Ευχαριστώ, να είμαστε καλά.